Κάρι Νόβελ. Ο Κάρι Νόβελ. Δεν ακούω χειροκρότημα στον Κάρι Νόβελ. Κάρι Νόβελ. Να το. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, όλοι οι μένταλιστ έχουν το δικό τους κοινό, όπως βλέπετε. Από την αρχή το διαπιστώσαμε εδώ στην εκπομπή. Ο Κάρι Νόβελ έχει ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο που παρουσιάζει όλα τα πειράματα. Ευγενής, με αυτοπεποίθηση, εμπνέει σιγουριά και οδηγείται με ωραίες λέξεις και χαρακτηριστικό τονισμό όλες του τις ιστορίες. Λέτε αυτό να είναι το μυστικό του ο τονισμός? Τώρα που το σκέφτομαι, έχει ένα συγκεκριμένο τονισμό. Παρακαλώ, καθίστε. Κάρι Νόβελ. Κάθε φορά μας εντυπωσιάζει με το φινάλε του. Έχει μία έκπληξη πάντα στο τέλος. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ας παρακολουθήσουμε καταρχήν τα highlights, τα καλύτερα στιγμιότυπα από την προηγούμενη εμφάνισή του. The stage is yours. Σήμερα διηγήθηκα μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μιας και πλησιάζουν Χριστούγεννα, από το δικό μου παρελθόν, πριν 20 χρόνια. Μια ιστορία με ζαχαρωτά και παιχνίδια. I never thought that on the stage of Uri Geller here we will have thousands of candies. But it was very interesting. Στο πρώτο πείραμα του Κάρι Νόβελ θα έπρεπε να επιλέξω έναν αριθμό από καραμέλες, τον οποίο αυτός μου το βρήκε με την απόκληση μίας και μετά μου έφερε το δώρο που είχα σκεφτεί, το οποίο ήταν ένα κόκκινο ποδήλατο. Κοιτάξτε, ήταν μοναδικό, γιατί δεν περίμενα με τίποτα δεν έπρεπε. I liked it. And funnily, when I went backstage, guess what? The candies were gone. I think all the audience here took one or two candies home. So it was a great act. Carrie, you know, from the video that I just saw, από το βίντεο που είδα, it still seems to me νομίζω that you don't quite believe in ακόμα remote δεν viewing. Πιστεύεις στην εξαποστάσεως όραση. You know, if we have time at the αν end έχουμε of the χρόνο show, στο τέλος του show, I will prove εγώ to you προσωπικά θα σου αποδείξω that remote viewing does exist, ότι η εξαποστάσεως όραση and I hope υπάρχει it'll blow your mind. Και νομίζω ότι θα τρελαθείς. Ανυπομονώ. Okay. Ο Uri Geller μου είπε πως θα μου αποδείξει σήμερα ότι υπάρχει όραση πέρα από την όραση. Μάλλον λόγω χρόνου δεν το έκανε. Ανυπομονώ αν έχει τη διάθεση να το κάνει. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Κάρι Νόβελ. Carrie, you know, I just heard it in your video again. Σε άκουσα πάλι στο βίντεο. That you don't believe in remote viewing. Να λες ότι δεν πιστεύεις στην εξαποστάσεως όραση. And last time, και την τελευταία φορά δεν είχα το χρόνο να σου αποδείξω την ύπαρξή της. But I will make time tonight after your demonstration. Απόψε όμως θα βρω χρόνο μετά το πείραμά σου. So you better make your act short. Οπότε μην καθυστερήσεις. Now last week, την προηγούμενη εβδομάδα, your demonstration το πείραμά σου left a sweet taste in our mouths. Μας άφησε μια γλυκιά γεύση. What are you going to show us? Τι θα δούμε απόψε? Σκέφτηκα ότι σήμερα θα ήταν καλή ιδέα να ασχοληθούμε με τις συμπτώσεις. Okay, the stage is yours. Συμπτώσεις. Συμπτώσεις. Το γεγονός ότι σήμερα εσείς είστε εδώ, κάθεστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, φορώντας τα συγκεκριμένα ρούχα και ακούτε εμένα που κάνω αυτό το πράγμα πάνω σε αυτή τη σκηνή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύμπτωση. Όλη η ζωή είναι μια σύμπτωση. Ήταν αυτό που ο ελβετός ψυχολόγος Carl Jung ονόμαζε συγχρονικότητα. Ότι με κάποιον αόρατο και μυστηριώδη τρόπο, ενδεχόμενα τα οποία μοιάζουν ασυμβίβαστα σε εμάς, συνδέονται και όταν συνδέονται προκαλούν αποτελέσματα τα οποία εμείς ονομάζουμε φαινόμενα ή πιο απλά συμπτώσεις. Σκέφτηκα λοιπόν ότι σήμερα θα είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για συμπτώσεις. Και για να το κάνω αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια 4 ανθρώπων, 4 από τους καλεσμένους μας, για να με βοηθήσουν πάνω στη σκηνή.
Θωμαΐς, Δημήτρη, Πέτρο, Φλωρίντα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε. Σταθείτε πίσω τις καρτέλες. Θέλω να σταθείτε όπου θέλετε. Όπου θέλουμε. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Ωραία. Κύριε, χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ελάτε κοντά κοντά, έτσι να είμαστε μια όμορφη παρέα. Θα παίξουμε μια τρόπον τεινά λοταρία. Με 49 κάρτες, τις οποίες έχω φέρει εδώ. Είναι 49 κάρτες που έχουν τους αριθμούς από το 1 έως 49. Κάθε κάρτα ένας αριθμός. Για παράδειγμα, το 26, το 23, κάποιες κάρτες έχουν αστεράκι. Αν τυχόν κάποιος ή κάποια από εσάς πάρει κάρτα με αστεράκι, θα σας εξηγήσω. Και όλοι οι αριθμοί από το 1 έως 49. Επίσης, θα σας πω ότι υπάρχει ένα μακετόχαρτο εκεί μπροστά. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως το χρησιμοποιήσουμε, θα δείτε στο τέλος τι πρόκειται να συμβεί. Για να είναι τυχαίο, θα πρέπει εσείς να ανακατέψετε τις κάρτες. Οπότε, Θωμαΐς, ξεκινώ από εσάς. Ανακατέψτε με την ησυχία σας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η τύχη σήμερα είναι παρούσα. Δώστε στη Φλωρίντα. Φλωρίντα, θα ήθελα να κάνετε το ίδιο. Ανακατέψτε. Με αυτόν τον υπέροχο επαγγελματικό τρόπο. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Δώστε δίπλα στο Δημήτρη. Δημήτρη, κάντε το ίδιο, κάντε το ίδιο. Μπερδέψτε, μπερδέψτε, μπερδέψτε. Θαυμάσια και δώστε μετά στον Πέτρο. Πέτρο, και εσείς το ίδιο. Ωραία, άλλη μια φορά. Είναι αρκετά. Θέλω να προσέξετε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Πέτρο, κρατήστε τις κάρτες στο δεξί σας χέρι. Κάντε λίγο δεξιά σας για να μπω ανάμεσά σας. Κάντε λίγο δεξιά να μπω ανάμεσά σας. Όχι, όχι, μόνο Πέτρος. Ωραία, κλείστε, κλείστε, κλείστε εδώ μαζί μου. Δεν πειράζει, αφήστε τα. Δημήτρη, και εσείς κάντε το χέρι σας έτσι, τεντώστε. Ωραία. Μείνετε έτσι. Μείνετε έτσι, σταθερά. Δημήτρη, λίγο πιο εδώ. Ωραία. Θα ήθελα κι εσείς να κάνετε το χέρι σας έτσι, τεντώστε τον μπροστά, τεντώστε τον μπροστά. Ακριβώς έτσι. Ωραία, όλοι. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις όσα φύλλα θέλεις στο πακέτο που κρατάει ο Πέτρος και να τα αφήσεις στο χέρι μου. Στο χέρι σου. Στο χέρι μου. Πέτρο, έλα πιο κοντά στο Δημήτρη, θα να το βοηθάει. Και θέλω να πάρεις τα υπόλοιπα και να τα βάλεις πάνω στο χέρι μου. Με άλλα λόγια, θέλω να κόψεις. Θωμαΐς, κράτησε τα. Και θέλω, Φλωρίντα, εσύ να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Να πάρεις όσα θέλεις από το χέρι της Θωμαΐδος, να τα βάλεις στο δικό μου χέρι και να πάρεις και τα υπόλοιπα και να τα αφήσεις και αυτά στο δικό μου χέρι. Γιατί ακόμα και τα πιο απλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν εντελώς το τελικό αποτέλεσμα. Είναι κατανοητό? Ωραία. Αφήστε τα χέρια κάτω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιλέξετε κάποιες κάρτες. Δημήτρη, θα ξεκινήσω με εσάς. Θα προσπαθήσω να τα μοιράσω σε ένα τεταρτό, το άλλο χέρι από πάνω, για να μην φύγουν, το άλλο χέρι από πάνω. Ωραία. Δημήτρης, Θωμαΐς. Εσείς, το άλλο χέρι από πάνω, προσοχή στο βραχιόλι του Νέφες. Ήταν δώρα ο πρώτο ραντεβού από ό,τι άκουσα. Πέτρο, η δική σας σειρά. Δεξιόχειρας. Ωραία, το άλλο χέρι από πάνω. Και Φλωρίντα. Και εσείς. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μην δείτε. Ανακατέψατε και κρατάτε ένα μέρος από τα ανακατεμένα φύλλα, από τις ανακατεμένες κάρτες. Δεν έχετε ιδέα ποιοι είναι οι αριθμοί που κρατάτε στα χέρια σας και κανείς δεν μπορεί να έχει ιδέα. Σωστά. Ξεκινάμε μαζί σου, Πέτρο. Άνοιξε. Θέλω να πάρεις μόνο μία, αλλά μην τη δεις ακόμα. Mm-hmm. Μία δεν θα κοιτώ καν. Τράβα μία, μην τη δεις όμως και μην αφήσεις κανένα να δει. Ωραία. Μην τη δω. Εντάξει. Okay. Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη, δώσ' μου, δεν θέλω να δω. Ωραία. Πάρε μία όποια θέλεις. Όποια θέλεις. Μην τη δεις. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Φλωρίντα. Μία όποια εσείς θέλετε. Μην τη δείτε. Και Θωμαΐς, τελευταία και καλύτερη. Μία όποια θέλετε. Θα γυρίσω την πλάτη μου σε εσάς, θα κοιτώ το κοινό. Όταν το κάνω αυτό, θέλω κάθε ένας για τον εαυτό του και κάθε μία από εσάς να κοιτάξετε την κάρτα σας, να μην αφήσετε κανένα να τη δει και να μην αφήσετε κανένα από το κοινό ή στις κάμερες να φανεί. Μόνο εσείς, ο καθένας τη δική του. Κάντε τώρα.